Πέτρος Κάτος είναι ένας και δεν υπάρχει άλλος, μοναδικός είναι, ατελείωτος. Υποφέρεται από πονοκεφάλους, ημικρανίες, έχει φορές που αγαναχτείται και θέλει, το κάνουμε, το έχουμε, έχει συμβεί σε όλους. Τόσο μεγάλο η ταλαιπωρία και πόνο που θέλει να μας πάσει το κεφάλι μας. Υποφέρουμε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Καθημερινό φαινόμενο και ταλαιπωρία για πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, ταλαιπωρία αυτή και πονοκέφαλη και ημικρανίες, τέλος. Τώρα υπάρχει τρόπος. Πέτρος, καλημέρα. Καλημέρα, Αντρέα. Χρόνια πολλά. Καλή Χριστός Ανάσταση. Ανέστη. Έτσι, Χριστός Ανέστη. Να ανάσταση και στον τόπο αυτό κάποια στιγμή, όχι μόνο για μας. Έρχεται η Ανάσταση. Έρχεται. Αισιόδοξο είσαι. Λοιπόν, τι φοράς ακουστικό, τι είναι αυτό? Αυτό βασικά είναι ένας βιολεκτρικός πομπός. Μάλιστα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και σήμερα βασικά. Βιολεκτρικός πομπός. Βιολεκτρικός. Και είναι διαδερμική γιατί πάει μέσω του δέρματος και διεγείρει. Στέλνει συνέχεια ρεθίσματα. Βασικά χρησιμοποιείται για ανθρώπους που έχουν συν σοβαρής μορφής μικρανίας ή κεφαλικού. Όταν λες χρόνιο πόνο, τι σημαίνει? Χρόνιο πόνο βασικά ταξιδεύεται στη σύγχρονη ιατρική. Ένας πόνος που δεν μπορεί από μόνο του οργανισμός να το αποτρέψει πάνω από 3 μήνες. Αν δεν μπορεί να έρθει αυτοίαση από μόνη, να φύγει ο πόνος και συνεχίζει και χρονίζει πάνω από 3 μήνες, οτιδήποτε σκέλος του σώματος σου έχει, πονάει, αυτό ταξιδεύεται ως χρόνιο πόνο. Τώρα, όσον αφορά πονοκεφάλους, βλέπουμε και τα διάφορα slides, φωτογραφίες, όσον αφορά πονοκεφάλους και μικρανίες, έχει πραγματικά κόσμο που βασανίζεται. Σίγουρα. Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, και μια από τις μεγαλύτερες αιτίες που επισκέπτεται κάποιο στο γιατρό είναι λόγω του κεφαλόπονου. Η κεφαλόπονο μάζεται πρωτοβάθμιας ή πρωτοπαθής κεφαλαλγία τάσεως, έτσι ονομάζεται. Μάλιστα. Tension headache. Γιατί έχουμε κεφαλαλγίες, γιατί έχουμε πόνο κεφαλαλγίες? Μάλιστα. Η τελευταία μελέτη που ήταν βιβλιογραφία της πριν 6 μήνες, στο Τορόντο βασικά και στο Μοντρεάλ του Καναδά, έχουν συνδεί ότι τα παιδιά που ζουν βίαιες οικογένειες ή οικονομικά προβλήματα μέσα στην οικογένεια, επειδή αναπτύσσεται ο εγκέφαλος, ναι, και διγύρεται, αλλάσουν κάποια βασικά χρωμοσώμια μέσα στον εγκέφαλο, αυτά έχουν εντοπίσει τώρα, μαζί κασιτόνιν receptors, πεπτίδια, νευροπεπτίδια, και αυτά μετά μεταξελίσσονται σε πόνο, μικρανία. Γι' αυτό βλέπεις κάποιος που έχει ή μικρανία, που είναι περίπου το 10 με 15% αναλογία που βρίσκεσαι στο χάρτη της γης, 10 με 15% του γενικού πληθυσμού, θα πει ότι άρχισε από την εφηβεία αυτή η μικρανία. Και συνεχίζει και χρονίζει τόσα χρόνια και πάει και πάει. Εντάξει, έχει κόσμο που υποφέρει από κεφαλαλγίες και δεν ξεχωρίζει αν είναι μικρανή ή όχι. Ναι, κοίταξε, η κεφαλόπονος βασικά μπορεί να δραστηριοποιήσει, μπορείς να πάει στην εργασία σου, να είσαι παραγωγικός και να λειτουργείς ακόμα. Όμως η μικρανία σε αρρωσταίνει. Ναι. Δηλαδή δυσκολεύεσαι βασικά στο φως, έχεις φωτοφόβια, στον ήχο, φωνοφόβια. Θέλεις ησυχία, σε μετούς, ναι, ναι. Θέλεις ησυχία. Είναι σαν βεσικής να έχεις μια μέγενη και συνέχεια να στριβίζει και να βεστοποιεί όλο το κρανίο. Αν δούμε εδώ τώρα με τις νέες μελέτες, ξέρουμε ότι ονομάζεται προοδευτική καταστολή του φλοιού. Ο φλοιός είναι όλο αυτό το τμήμα του εγκεφάλου. Μάλιστα. Το τι γίνεται, ξεκινά από πίσω, όπως βλέπεις την πρώτη εικόνα, από το ηνιακό λόβο, πίσω από το κρανίο, γι' αυτό λένε πονάει πίσω το κεφάλι μου. Έρχεται από εκεί ξεκινά, εδώ, ναι, στο κροταφικό και πάει μέχρι το μετώπιο, μέχρι το μάτι, οφθαλμικά. Πολλοί προσπαθούν να συσχετίσουν ότι έχει να κάνει με τη στάση, με το TextNet, τώρα ο τρόπος που λέμε. Τα κομπιούτερ, ναι, όπως αλλά καθόμαστε. Η μικρανία δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να τους δίνεις αντιφλεγμονώδεις, να κάνουν φυσιοθεραπεία, να κάνουν ασκήσεις που λέει βοηθάς τη σερωτονίνη, ξέρεις, η άσκηση, και όμως ακόμα να υποφέρουν. Βλέπεις η τελευταία μελέτη που γίνηκε με λειτουργικό MRI στο Mayo Clinic, είναι από τα καλύτερα κέντρα του κόσμου στην Αμερική, από τον Professor Todd. Η πάνω εικόνα δείχνει ένα τμήμα του εγκεφάλου από πίσω. Το κόκκινο δείχνει πόσο ερεθίζεται τα κέντρα πόνου σε κάποιους που είναι φυσιολογικά. Βασικά τους ανάβουν ένα φανάρι στα μάτια και βλέπουν πώς δουλεύει ο εγκέφαλος. Ανταπόκριση με τον αισθητήρο. Το κάτω τμήμα είναι οι άνθρωποι που έχουν μικρανία. Βλέπεις, αν ταξινομείς την πάνω εικόνα με την κάτω εικόνα, βλέπεις έναν διέργεση του εγκεφάλου, πόνο, ανάβει βασικά ο πόνος μόνο με το φως και πώς απλώνεται. Αυτό ονομάζεται προοδευτική καταστολή του εγκεφάλου. Τι σημαίνει? Ναι. Ότι τα κύτταρα του εγκεφάλου τώρα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, υπερευαίσθητα. Και βασικά τι γίνεται? Αρχίζουν βασικά οι νευροχημικές ουσίες μέσα στον εγκέφαλο και αλλάζουν.
βασικά. Βλέπεις όλα τα παυσίπονα, κοτεΐνης και όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται. Αντιφλεγμονώδεις δεν ανταποκρίνονται. Ναι. Και αρχίζουν και πλέον μπαίνουν σε φάρμακα που δουλεύουν στον εγκέφαλο. Π.χ. για να ενεργοποιήσουν τη σεροτονίνη, για να μπορεί να κοιμάται τη νύχτα, την τοπαμίνη και εγκεφαλίνες. Πέτρο, γιατί πολλοί όταν έχουν πονοκέφαλο ή μικρανίες καταφεύγουν σε ατομικό έτσι μασάζ και κάνουν έτσι μασάζ το κεφάλι? Γιατί είναι η περιοχή, Ανδρέα, που βασικά πονάει. Γιατί άμα αγγίζεις το κρανίο μέσα λίγο βαθιά, ναι, είναι στη μήνυγκα. Γιατί η μήνυγκα ενώνεται με το έσω τμήμα του κρανίου, ενώνεται βασικά με τα κύτταρα του εγκεφάλου και ακριβώς εκεί, όπως βλέπεις, οι νευρώνες είναι αυτές βασικά που αλλάζει η χημική τους λειτουργία. Ναι. Γι' αυτό ονομάζεται υπερευαισθησία. Είναι σαν να έχεις έναν νευρόπονο με το παραμικρό πάγο να αγγίξει οτιδήποτε στο δόντι, βασικά αρχίζει και μετατρέπει τον πόνο. Τώρα ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το τρίδημο νεύρο. Είναι το νεύρο που τροφοδοτεί την άνω και κάτω γνάθο και γύρω από το μάτι και ενώνει με το πίσω στόλος του εγκεφάλου. Και τι έχουν έρθει τώρα? Επειδή βλέπουν ότι τα φάρμακα δεν δουλεύουν, οι ψυχοθεραπείες δεν ανταποκρίνονται και όλες οι άλλες θεραπείες, ανθρώπους με σοβαρή είδους μικρανία, ήρθαν πλέον και εφεδρύσαν κάποιους πομπούς. Ο ένας είναι διαδερμικός που δουλεύει με το πνεύμονο γαστρικό νεύρο, γι' αυτό έχουν και FDA πλέον. Έχουν αρκετές μελέτες. Λέει, το βάζεις πάνω σου, πάνω σου. Το βάζεις εξωτερικά, ναι, εδώ, και βασικά πάει το καλώδιο γύρω εδώ σε ένα τμήμα του αυτίου και ενεργοποιεί τις απολύξεις κάποιων νεύρων που στέλνουν σήμα στον εγκέφαλο. Αυτό τι κάνει? Όπως η καρδία παθαίνει αριθμίες, έτσι παθαίνει και ο εγκέφαλος αριθμίες. Τι κάνει? Αρχίζει και συντονίζει βασικά το ηλεκτρικά κύματα του εγκεφάλου, όπως βλέπεις, στα κυθαρικά επίπεδα και ενεργοποιεί βασικά τις φυσιολογικές ορμόνες που χρειάζεται ο εγκέφαλος. Ουσιαστικά διεγείρει τις ορμόνες. Διεγείρει βασικά ορμόνες, τα κύτταρα, δημιουργά νευροβλαστικά κύτταρα. Βασικά οι μελέτες δείχνουν ότι πρέπει να το έχεις τουλάχιστον για 4 έως 6 εβδομάδες συνεχής χρήση και έχει περίπου 50% με τυφλές μελέτες πλήρης απελευθέρωση από τους πόνους. Αυτό το βάζεις πριν σε πιάσει, φαντάζομαι, η μικρανία, έτσι? Ναι, είναι, βλέπεις εδώ, ναι, πριν σε πιάσει, είναι ανθρώπους που έχουν μικρανία χρόνια. Τα φάρμακα πλέον δεν ανταποκρίνονται. Οι φυσιοθεραπείες, οι οστεοπαθητικοί, οτιδήποτε δεν ανταποκρίνονται. Ούτε βασικά προσπαθούν να κάνουν διαλογισμό να βοηθήσει. Δεν ανταποκρίνονται. Όλα αυτά τα εναλλακτικά. Και ερχόμαστε σε αυτό το πομπό. Αυτό είναι ο λεγόμενος πομπός που πάει γύρω από το αυτί. Είναι βασικά ο μηχανισμός και χρησιμοποιεί το τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα. Αυτή είναι η βιβλιογραφία. Πέτρο, και όταν σταματήσει και όταν βγάλει τον πομπό αυτό, τι έχει πάλι πόνο? Όχι. Η διάρκεια είναι 6 μήνες έως 3 χρόνια χωρίς. Είχαμε μια περίπτωση με τη χειρότερη μορφή μικρανία, κεφαλαλγία βασικά, ονομάζεται αθρηστική κεφαλαλγία. Βασικά, ένα μεγάλο ποσοστό ζουν συνεχώς με πεθετίνες, με οξυγόνο κλπ. Έχει περίπου 3 χρόνια που το έχουμε βάλει αυτό το σύστημα και ακόμα δεν έχει πόνους. Μάλιστα. Και αυτό φαντάζομαι ότι πρέπει να το βάλει γιατρός, όχι? Ναι, το βάζει ειδικός που είναι εκπαιδευμένος, ναι, και γιατρός. Βλέπεις εδώ, είναι, αυτό ονομάζεται, άμα βλέπεις τώρα, προοδευτική καταστολή. Βλέπεις, ξεκινά από πίσω το ρεύμα και έρχεται μπροστά. Γι' αυτό νιώθει όλο αυτό τον παλμό του πόνου και έρχεται και διεγείρεται. Τι κάνει εδώ? Επειδή ερεθίζονται οι νεύρες λαθασμένες, αρχίζει βασικά αυτές οι ουσίες και κάνουν διαστολή των αγγείων. Σκέφτου τα αγγεία σου να είναι σε συνεχής φλεγμονή και διαστολή και νιώθεις το σαν τον πομπό και πάει και πάει και πάει. Όταν βάλουμε αυτό το νευρικό διεργέτη, τι κάνει? Κάνει ακριβώς το αντίθετο που κάνει όταν είναι απορριφνισμένος ο εγκεφάλος. Άρα μιλάμε για μια μη επεμβατική. Είναι μια μη επεμβατική μέθοδος. Έχει τουλάχιστον 50 με 60% ανθρώπους που δεν ανταποκρίνονται σε τίποτε, που είναι σε απόγνωση. Και μέχρι σήμερα και στην Κύπρο που εφαρμόζουμε έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, εισάξει με τα δεδομένα. Να, Τραγή, να ρωτήσω κάτι, επειδή αγαπητοί έχουμε όλοι, σε περίπτωση μικρανίας ισχυρής, υπάρχει και πρόβλημα με τα μάτια? Δηλαδή, σίγουρα αλλοιώνεται η όρασή μας? Δεν θα μπω σε αυτό το με αλλοιώνεται η όραση, όμως επηρεάζει την όρασή μας. Ονομάζεται όρα, γιατί σαν την αύρα, βλέπεις. Και βασικά κάποτε κάποιοι παθαίνουν και λεγόμενα σκοτώματα. Ναι. Αλλά αυτό είναι την ώρα που σε πιάνει αυτό το μεγάλο επεισόδιο. Άρα τώρα υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Υπάρχει λύση. Ο Πέτρος, ο κάτω. Την λύση. Φτάνει να πάει στον ειδικό γιατρό που θα σου κάνει τις εξετάσεις, να αποκλείσει οτιδήποτε οργανικές αιτίες,
δευτεροπαθής. Μάλιστα. Και αν όντως είναι διαγνωσμένη ταξιωμένη κεφαλαλγία τάσεως, ημικρανία και αθρηστική κεφαλαλγία, τότε υπάρχουν αυτά τα βιοελεκτρική πομπή που βοηθούν σε κατακόρυφο. Άρα πρώτα σου κάνει εξετάσεις να κάνει εξετάσεις, δει να υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί σας είπα στην αρχή ότι είναι ένας και μοναδικός, γιατί είναι ο Πέτρος Σοκάτου. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα έτσι τελευταίο. Έχουμε πάρα πολλούς τρόπους σήμερα να, για πόνο σε άλλα μέρη του σώματός μας. Σίγουρα. Αυτό δεν κάνει για άλλα μέρη του σώματος. Κάνει είναι, για άλλα μέρη. Για άλλα μέρη. Είχαμε προχτές μια κυρία... Πού το βάλεις, σε άλλο σημείο? Όχι, εκεί, πάλι στο ίδιο. Βασικά δουλεύει πάνω στον επεξεργαστή. Μάλιστα. Ο επεξεργαστής είναι ο εγκέφαλός μας. Μάλιστα. Είναι αυτός που λαμβάνει τα ρεθίσματα από όλα τα μέλη και τα σκέλη του σώματος και είναι αυτός που επεξεργάζει και βασικά διά οδηγίες προς τα κάτω. Είχαμε μια κυρία που είχε συνεχώς πόνο εδώ πίσω, αφαίρεσε βασικά μια οθήκη, της είπανε ήταν κύστης οθήκη, συνέχιζε ο πόνος, ναι. Μετά αφαιρέσασε όλα τα μητρικά της, συνέχιζε ο πόνος, κάνει ξαναμαγνητική, την παραπέμπου σε άλλο ειδικό, αφαιρούσε το νεφρό της, γιατί βράσει ένα τυχαίο αγγείωμα, όπως το ακούεις. Μετά συνέχιζε ο πόνος αυτός ο νευροπαθητικός, μετά της κάνουν χείριση στο σπόντυλο, στο επίπεδο όμικρο 1-2, που αντανακλά διαδερμικά ο πόνος, δεν ανταποκρίθηκε, της στέλνουν από την κυβέρνησή μας στο Γενικό Νοσοκομείο στην Αγγλία και της βάλουν ένα διεργέτη εσωτερικά στο νότιο μυελό, πάλι δεν δουλεύει, της το βάλαμε πριν μια περίπου 10 μέρες πριν το Πάσχα. Προχτές ένας συνάδελφος την έλεξε, Δευτέρα του Πάσχα. Εντάξει. Περπατούσε μια χαρά, δεν είχε πόνος και μπορούσε να σταθεροποιηθεί. Γιατί στοχεύουμε τον εγκέφαλο, Αντρέα. Την αγάπη σου. Ο Κύριος. Και μακάρι, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε κάποιους ανθρώπους να τους κάνουμε να υποφέρουν λιγότερο. Έως και καθόλου. Διότι οι πονοκέφαλοι κεφαλαλγίες και οι μικρανίες, δηλαδή έχει φορές ρε παιδί μου που λέει να σπάσω το κεφάλι μου, να πάρω φόρα, να το χτυπάω στο τοίχο. Ναι, αυτό είναι σημαντικό και αυτή τη μελέτη που είπαμε αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά, ότι η βία στην οικογένεια, η λεκτική βία στην οικογένεια, να αναφέρουμε ότι έχουμε οικονομικά προβλήματα μπροστά από τα παιδιά, επειδή αναπτύσσεται ακόμα η σύναψη του εγκεφάλου, αυτά έχουν μια μεγάλη πιθανότητα αυτά τα παιδιά στην εφηβεία και στους ενήκους να αναπτύξουν, να αναπτύξουν προβλήματα χρόνιο πόνο και μικρανίες. Την αγάπη μας, καλή συνέχεια αγαπητέ Πέτρο. Ευχαριστούμε.